με παίρνανε τα σύννεφα οι ανεμίδα κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τη θύρα σου κι απ' όλα. Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι κάτοικοι του ακριτικού Αϊστράτη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική αλλά και την αγάπη όσων ταξίδεψαν από τη Μυτιλίνη για να τη χαρίσουν στους 240 κατοίκους του ακριτικού μας νησιού. Η 35μελής ορχήστρα της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Μυτιλίνης ταξίδεψε μέχρι τον Αϊστράτη με το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού Αγών για να παρουσιάσει την εκδήλωση αφιερωμένη στους Μυτιλινιούς συνθέτες Λεώ Ραπίτη και Γιώργο Μουφλουζέλη. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά απόψε για τον Αϊστράτη. Η παρουσία εδώ της ορχήστρας έδωσε μια ιδιαίτερη νότα. Εγκαινιάζει, θα έλεγα, μια συνεργασία του μεγαλύτερου δήμου του νομού μας, του Δήμου Μυτιλίνης, με την μικρότερη κοινότητα που είναι ο Αϊστράτης, και πιστεύω ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. 19 χρόνια η ορχήστρα μας δεν είχε καταφέρει να έρθει στο απομακρυσμένο αυτό το νησί. Τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος που το καταφέραμε, γιατί ναι μεν πηγαίνουμε να ψυχαγωγήσουμε τους ομογενείς στην Σουηδία ή στην Νότια Αφρική ή στην Αμερική, αλλά δεν είχαμε έρθει στους συγγενείς μας, στους κοντινούς μας συμπολίτες που είναι εδώ στον Άγιο Αυστράτη. Η ορχήστρα ενθουσίασε όλους τους αγιοστρατήτες που τραγούδησαν και διασκέδασαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Να είσαστε καλά και να ξανάρθετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να σας πω, είναι απίθανα. Απίθανα, ευχαριστούμε για την τιμή. Έστρος της ορχήστρας, Νίκος Τσιριγότης, αφιέρωσε και 4 τραγούδια στο Στέλιο Κατατζίδη. Το πρωί ο αποχαιρετισμός ήταν συγκινητικός. Οι κάτοικοι του Αϊστράτη αποχαιρέτησαν τα μέλη της ορχήστρας με την ευχή να τους ξαναδούν σύντομα.